Γεια σε όλους, Άρης, Hardcore Busters, θα σας δείξω σήμερα το καινούριο μου παιχνιδάκι. Εντάξει, παιχνιδάκι δεν το λες, παιχνιδάρα θα έλεγα. Εδώ, ειδού. Τι είναι αυτό τώρα το γομάρι? iTech IT8616 AC DC Electronic Load. Ναι, εκτός από AC μπορεί να είναι και σαν DC Electronic Load να χρησιμοποιηθεί. Αυτό δεν το είπαμε πέτος στο αγγλικό το βίντεο. Ναι. Δεν πειράζει, το κρατάμε σαν έκπληξη για όποιους ξέρουν ελληνικά, από τους ξένους. Τι θα κάνω με αυτό? Θα τεστάρω UPS, παιδες. Περιμένετε να δείτε πάρα πολλά UPS reviews. Βέβαια το θέμα είναι πού θα βρούμε UPS. Καλή τύχη σε αυτό. Όποιος θέλει να μας βοηθήσει να στείλει UPS για τεστάρισμα, εδώ είμαστε. Θα είναι πολύ πιο εύκολο τώρα για μας. Βέβαια μην περιμένετε να τα κάνω φίλο και φτερό όλα, γιατί πιστέψτε μου, μου τρώει πολύ περισσότερο χρόνο να κάνω φίλο και φτερό ένα UPS και part analysis παρά να πάρω τις μετρήσεις. Ειδικά τώρα με αυτό το μαραφέτη, οι μετρήσεις είναι piece of cake, όπως λέμε και εδώ στο χωριό μου. Να δούμε λίγο πώς δουλεύει. Λοιπόν, κάτσε να κάτσω κάτω. Έχει δοβάκια, είναι λίγο βαρύ για να το βάλουμε πάνω σε πάγκο, αλλά θα φτιάξουμε κάτι. Εδώ δείχνει την έξοδο του UPS. Βλέπετε το συγκεκριμένο. Αυτό είναι το PowerTech PT850. Το πήρα 50 ευρώ. Μπορεί και πιο λίγο, δεν θυμάμαι. Ίσως και πιο λίγο 50 ευρώ. 850 VA και 400 W. Καμία σχέση. Είπαμε, τάση εξόδου. Και εδώ διάφορα άλλα ψηλολόγια, δεν μας πολύ ενδιαφέρουν. Λοιπόν, ας ανεβάσουμε το φορτίο του. Κάτσε μια στιγμή να δείξω ένα χαμηλό φορτίο. Μπορώ να έχω constant current, δηλαδή συνεχές ρεύμα, συνεχής αντίσταση, συνεχής watt, constant power. Ας το ξεκινήσουμε με τα 250 watt. Λοιπόν, πατάω το on. Και βλέπουμε εδώ πέρα τα bear που τραβάμε από το UPS, η τάση, τα watt. Βλέπετε, προσπαθεί να τα κρατήσει σταθερά, αλλά το UPS δεν πολύ παλεύει. Και τα VA. Πάρα πολύ ψηλό power factor, 0.996 frequency, 50.1 Hz, V maximum, το VR, εντάξει εδώ τα είναι τα scanning και αυτά, το IP είναι αυτό. Λοιπόν, για να αρχίσουμε να ανεβάζουμε, εδώ είναι τα watt, ναι είναι πολύ μικρό, το ξέρω, τι να κάνουμε. Αυτό είναι μέχρι 400 W το UPS. 850 VA, 400 W. Μέρα με τη νύχτα δηλαδή δείξεις. 300 VA, 300 W. Μάλλον ό,τι φτάσει πρώτο είναι. Είναι ανάλογα. Τι γίνεται τώρα? Το PF παίζει ανάλογα το τι τραβάει το φορτίο. Τώρα το συγκεκριμένο είναι θεωρείται ιδανικό. Γι' αυτό και τόσο ψηλό PF. Μετράει τι τραβάει το φορτίο από το συγκεκριμένο. Το βλέπει pure resistive το φορτίο, δηλαδή με αντιστάσεις, γι' αυτό εκεί είναι πάρα πολύ υψηλό το PF. Κανονικά θα έπρεπε να είχα και ένα power meter να τραβάω από το UPS για να βλέπω και από εκεί το PF. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, θα το κάνω στις κανονικές δοκιμές. Εν πάση περιπτώσει πάμε να δούμε στα 400 W, παιδιά, να δούμε τι γίνεται, φτάνει. Θα κάνει κανένα boom εδώ πέρα. Θα το εγκαινιάσουμε το μηχανάκι. Να πω ότι το πήρα από Netscope το συγκεκριμένο. Ευχαριστώ πολύ στα παιδιά για την όλη βοήθεια και την όλη εξυπηρέτηση και τη συνεργασία μέχρι στιγμής. Πιάσε και Eurodice στα 388 W, 388 VA. Alarm, έχει χτυπήσει το UPS, σημαίνει ότι σου λέει κύριε έφτασε κοντά. Εγώ επειδή κουστάδω να ζω στο έτσι, θα το πάω 400 W. Δεν θέλω να κάνω πλάκα στον πέτο τώρα για να μπούμε, μην πέσει η κάμερα και είναι ακριβή. Και κατεβάζουμε για να δούμε πού θα σταματήσει το alarm. Εντάξει, πολύ καλύτερο το Turbo X. Το Tuvlo X θα έχει εκτροχιαστεί το άραμα ήταν. Σαν τενικές ξεγάνωτος θα χτύπαγε. Το είχα πάρει αυτό εδώ. Α, έκανες τη μαλαγία. Και κάηκε με την πρώτη φορά. Νάτος, να ακόμα ένας. Με την πρώτη φορά. Νάτος, ακόμα ένας. Λοιπόν κύριοι, εδώ είμαστε. 336 W που πιστέψτε με είναι αρκετά. Μην ακούτε για χιλιάδια το φοδοτικάκι, διχίλιαδα και αυτά. 336 W είναι πάρα πολύ ικανοποιητικά για ένα μέσο σύστημα. Δηλαδή, ένα μέσο σύστημα δεν θα τα ξεπεράσει. Μια χαρούλα. Μια χαρά. Και δεν το βλέπω ζεματάκι κιόλας. Λοιπόν, να κάνουμε και το άλλο το μαραφέντη που δεν κάναμε στο άλλο το βίντεο. Να το βγάλουμε από το ρεύμα, το UPS, αυτό δεν είναι. Ναι. Κάτσε να το βγάλουμε το ρεύμα, δούμε πόσο θα βαστάξει. Μέχρι σταθερά και τάφτισε, πάει το υπέρτε.
βάζω 100 βατ φορτίο. Πήρε. Έλα, τι εδώ παίρνει. Ναι, γιατί πρέπει να πατήσω το Enter. Ωραία, 100 βατ φορτίο. Το βγάζω από την πρίζα του UPS. Τι έλα ρε παιδιά, ότι 100 βατ δεν αντέχει. Έλα, 10 βατ πήρε. Εντάξει είμαστε, 10 βατ. Πάμε να δούμε. Τι έγινε. Μαλάκα σε 40 βατ πέσει.